Εγώ αισθάνθηκα τότε ότι ο Ορέστης είχε βγει σε κάθε του δήλωση και ζητούσε μια δημόσια συγγνώμη. Δηλαδή ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος και ότι κάπου έφταξα και ζητώ συγγνώμη. Ιδιαιτέρω ζήτησε. Και επειδή ίσως να μην μπορούσα να σου ζητήσει εσένα, το έλεγε στις τηλεοράσεις για να τα ακούσεις. Εγώ αυτό αισθάνθηκα. Δηλαδή. Δεν θέλω να μιλήσουμε μια φορά. Εντάξει, άστε, μην την πιέσουμε. Δεν έχουμε κανένα σκοπό εμείς τέτοιο. Απλώς το πήγα, ρε παιδί μου, από την έννοια πώς το βιώνεις όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν νομίζω να έχει συμβεί σε άλλον τόσο πολύ πια. Πώς και έχει συμβεί. Τόσο πολύ σε τέτοιο βαθμό. Ναι. Παιδιά, και με Νεγάκη χώρισε με το Λάτσιο, που είναι νούμερο ένα παρουσιάστα στην Ελλάδα. Πιο μαλακά το χειρίστηκαν το. Παρότι είχαν κάνει και επιστολή ακόμα αυτή, ας πούμε. Όχι, γιατί δεν κάνουν μια επιστολή εσείς, θα τελειώνουν. Για πολλά ζευγάρια έχουν γραφτεί πολλά. Για το Ρέμο και τη Μακρυπούλια, τι λες τώρα. Σωστό και αυτό. Χαμός. Μα και εσύ από ηθοποιός, ηθοποιό, ρε Κατερίνα. Πήγαινε, ηθοποιό, πήγαινε, ξέρω εγώ, δικηγόρο και ξαναγύρνεσαι. Και το πας και. Τι να κάνουν οι άλλοι, δεν σου λέει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Έχει δουλειά το τι επάγγελμα κάνει ο άλλος. Σε επηρεάζει. Το έχεις σκεφτεί ποτέ. Όχι. Όχι. Ο άνθρωπος έχει σημασία. Έχεις υπάρξει με μη ηθοποιό. Ναι. Ναι. Και ήταν καλά. Ναι. Απλώς υπάρχουν πιο πολλά κοινά πράγματα να συζητήσεις. Υπάρχει ένας κοινός κόσμος. Υπάρχει. Ναι. Γιατί εντάξει, η δουλειά μας είναι έτσι πολύ. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα. Είναι ένα επάγγελμα που δεν είναι ακριβώς επάγγελμα για μένα. Είναι πολύ, πολύ σημαντική, είναι μεγάλη ιστορία, ας πούμε. Είναι κάτι που με απασχολεί και κατά τη διάρκεια της μέρας, όχι με μονή. Αλλά είναι κάτι που συνεχώς τριγυρίζει το μυαλό μου, ο ρόλος, πώς θα το χειριστώ, τι θα κάνω, ξέρεις. Στην ουσία το πράγμα αυτό με απασχολεί. Είναι κάτι που με απασχολεί, οπότε είναι ενδιαφέρον να το μοιράζεσαι. Mm. Υπάρχει συναγωνισμός στις σχέσεις που μπορεί να έχει ένας με έναν ηθοποιό. Υπάρχει συναγωνισμός, ας πούμε, καλλιτεχνικός ανάμεσά σας, δηλαδή ποιος είναι καλύτερος ηθοποιός, ποιος βγαίνει τέτοιο σε μια σχέση με έναν ηθοποιό, πώς είναι. Χαζό είναι αυτό. Είναι χαζό, ε. Ναι. Χαζό, γιατί ανάμεσά σας βγαίνει. Βέβαια, σε άντρα και γυναίκα είναι διαφορετικός σε ένα ρόλο, σωστά. Ναι, μωρέ, δεν. Αυτό είναι χαζομάρα. Θα πρέπει να υπάρχουν πολλά θέματα από τη μεριά του ενός του άλλου για να υπάρξει αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να είσαι από το ίδιο στρατόπεδο και να είσαι απέναντι. Η μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση σου. 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια. Mm. Κυρίως γύρω εκεί είναι. Γύρω στα 2,5 χρόνια είναι η σχέση σου, δηλαδή. Περίπου γύρω στα 2,5. Εκεί χαλάει το πράγμα. Εκεί κάτι χαλάει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν μείνεις με έναν άνθρωπο παραπάνω από 2,5 χρόνια. Λες, δεν είναι τίποτα. Σκέφτεσαι να παντρευτείς ή όχι. Αυτά τα πράγματα δεν τα προκαθορίζει κανείς. Είναι. Γενικά στη ζωή σου, όχι με ένα συγκεκριμένο. Δεν λέω τώρα με αυτό. Ναι, καλά, ναι. Γενικά στη ζωή μου. Δεν ξέρω για το γάμο σαν ταμπέλα, αλλά μ' αρέσει πολύ η συντροφικότητα. Είμαι άνθρωπος που θέλω να είμαι με έναν άνθρωπο να μοιράζομαι και να μοιράζομαι τις στιγμές και τα. Και τη συγκατοίκηση είσαι. Ναι, ναι. Σου αρέσει. Ναι. Αλλά το γάμο δεν τον έχεις σκεφτεί να πεις ότι εγώ μέχρι αυτήν την ηλικία θα να παντρευτώ για να κάνω παιδιά, για να. Εντάξει, επειδή πριν έλυσε την οικογένειά σου, ας πούμε. Θα το ήθελες. Ναι, ναι. Σου το λένε οι δικοί σου. Οι δικοί μου έχουν απογοητευτεί πια. Θα το θέλανε όμως. Ναι, θα το θέλανε. Γιατί έχουν απογοητευτεί. Δεν το βλέπουνε. Να το δουν και αυτοί. Και τα χρόνια προς Θεού δηλαδή. Έμεινες και στο ράφι, έλεος. Τι. Εντάξει. Α, εκτός γάμου θα έκανες. Αμέ. Θα έκανες, δεν έχεις θέμα. Εντάξει, θα ήθελα το παιδί μου να έχει ένα πατέρα. Γιατί όχι τώρα, γιατί το πάτε έτσι. Γιατί βρε Μανώλη μου το πας έτσι. Για τους δικούς μου, ρε γαμώτη. Όχι, ναι. Εντάξει, θα δούμε πώς θα τα φέρει η ζωή. Δεν ξέρω. Αδέρφια έχεις. Αλλά το σημαντικό είναι, ξέρεις, το παιδί να προκύπτει όχι μέσα από μια εγωιστική διαδικασία. Ότι θέλω να κάνω τώρα ένα παιδί. Το σημαντικό είναι να υπάρχουν, να πληρούν την προϋποθέσεις ώστε αυτό το παιδί να είναι ευτυχισμένο. Αδέρφια έχεις. Αδέρφια έχω. Έχω το Γιάννη μου. Ο Γιάννη που τον λατρεύω. Έχουμε 4 χρόνια διαφορά. Μεγαλύτερο. Μικρότερο. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ και τον θαυμάζω πάρα πολύ. Και μαζί είμαστε και σε αυτό το μαγαζί και σου πω αυτό τώρα τα τελευταία, ναι. Το τελευταίο 1,5 χρόνο στο Νέβα Τρόβα συνεργαζόμαστε. Και μου αρέσει πάρα πολύ που συνεργάζομαι μαζί του. Είναι πολύ, πολύ ωραίο γιατί μας φέρνει και ακόμα πιο κοντά. Α, τι ωραία. Και είναι πολύ ωραία, ναι. Όντως είναι ωραία. Πόσο ερωτευμένη είσαι, θα μου πεις. Όχι. Θα μας το δείξεις. Τι εννοείς. Είσαι. Δεν θέλω να μιλήσω. Καλά είσαι. Είμαι μια χαρά γενικώς.
Αυτό δεν είναι μια χαρά. Μ' αρέσει στη διαβάθμιση. Είχα κάνει μια ερώτηση στον Τάνο Τάφο που μου είχε δώσει μια συνέντευξη. Πόσο αριστερή είσαι από το 0 έως το 10 και λέει μεταξύ 2 και 5. Μ' άρεσε πολύ αυτή η απάντηση. Σ' άρεσε. Πολύ. Αγκορίνης. Λοιπόν, εγώ να πω για χτες. Θα πάμε διαφημίσεις μετά. Α, διαφημίσεις, συγγνώμη. Χτες τι έγινε, γιατί. Εχθές ήταν το Λάρις αντιπιστευτικό. Ναι, ναι. Εκεί που συμπροταγωνιστούμε, Κατερίνα μου, πάμε σε. Βγήκε το αυτό, είπε μαγική κουβέντα. Περίμενα τώρα να τη βγει το ψώνιο εδώ. Φέρει κορδά, γεμίζει τη μεγάλη οθόνη. Ναι, ναι, ναι. Το μαλλί. Χαμός γίνεται. Χαμός. Ναι, 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 εξαιρετικά. Πού πάμε, Κοσμήματα Βισέτη, τέλει.